Το πρώτο σφύριγμα από τον Τουρπέν. Πάκου είναι με τον Τζόλι και μια καρφωτή κεφαλιά. Και ο Μπίσεσβαρ που φτάνει σε απόσταση κοντά στον γκολ, αλλά δεν το πραγματοποιεί σε αυτή την πρώτη επίσκεψη αξιώσεων του ΠΑΟΚ στην καρδιά της άμυνας του Άρη. Η απόκρουση από τον Χουλιάν και είναι συνεχεία δοκάρι και έξω στο σούτ του Μπίσεσβαρ. Κεφαλιά από τον Μαουρίσιο στην αρχή, απόκρουση του Χουλιάν και είναι συνεχεία το σούτ του Μπίσεσβαρ, δοκάρι και έξω. Μαουρίσιο, Σβιντέρσκι, καλό πάρσιμο πρώτο της μπάλας, γύρισμα, πόντες, out. Δεύτερη επίσκεψη του ΠΑΟΚ με απαιτήσεις στα καρέ του Άρη. Μάλλον δεν είδε τον Μπίσεσβαρ. Ο Σβιντέρσκι ήταν σε πολύ καλή θέση. Σε πρώτη φάση γυρίζει καλά την μπάλα. Όπως βλέπετε, και ο Ούγκο Σόουζα έχει τραβήξει από τη φανέλα τον Τζόλι για να βγάλει αυτήν την άμυνα. Ξαναλέω, ζούμε στην εποχή του ΒΑΡ. Πρέπει οι αμυνόμενοι. Τον βρίσκει. Τον βρίσκει, γιατί ήταν πολύ μόνος του και παίρνει την μπάλα και βγαίνει απέναντι στον Χουλιάν ο Τζόλι στο σούτο, ο Ελκαντουρί πάνω στη γραμμή, ο Ούγκο Σόουζα κρατάει το 0. Είχαμε να δούμε τόσο κοντά τον ΠΑΟΚ σε γκολ από τα πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Φινάλε στο πρώτο ημίχρονο, ΠΑΟΚ 0, Άρης 0. Η σέντρα από τον Μπίσεσβαρ, έξοδος του Χουλιάν, αποτελεσματική. Δελυζήσεις στην πλάτη του Σβιντέρσκι, εξασφαλίζει την κατοχή για τον Άρη. Ελιγμή του Μαρτίνες. Η σέντρα είναι πολύ καλή, για μια τρίχα δεν έφτασε στην μπάλα ο Διαμαντόπουλος για να κάνει το τελείωμα. Είναι ευθεία γραμμή άμυνας στο όριο της περιοχής του Κουλιάν, εκτελεί ο Ροντρίγκο Σουάρες, κεφαλιά από το Βαρέλα έξω. Τι μπορεί να αλλάξει ο Αμπέλ Φερέιρα σε πιθανότητα αλλαγή σχηματισμού? Τρίτο χάφ υπάρχει ο Εσίτη, αλλά κάποιος έρχεται νομίζω. Ναι, κάποιος έρχεται. Μπορεί να τους αποφέρει κάτι. Βγαίνει ο Ματίγια στην απευθείας εκτέλεση και υποχρεώνει τον Πασχαλάκη να κάνει αυτό που δεν είχε κάνει επί 61 λεπτά στο παιχνίδι, την πρώτη του απόκρουση στο μάτς. Ένα καλό χτύπημα. Να βρει και στο δοκάρι λίγο πέφτοντας. Να το επιβεβαιώσουμε. Εδώ το, η εκτέλεση από τον Ματίγια, αλλά προσπερνά το τείχος, βγαίνει ο Πασχαλάκης και πράγματι πολύ καλό πέρασμα. Γιαννούλης χαμηλά, άλλη μια σωτήρια επέμβαση, λιμνιός στο ανοιχτό γήπεδο για τον Ροντρίγκο Σουάρες. Περνάει η σέντρα και περνάει από όλους. Στην μεριά τους, κεφαλιά έξω από τον Μιχαηλίδη. Ροντρίγκο Σουάρες προσπερνά τον Μανσίνι ο Βραζιλιάνος. Πάλι χαμηλά. Έκοψε ο Δελυζήσης και έρχεται για να σου πάνω στην κίνηση από την άλλη πλευρά του γηπέδου ο Δημήτρης Γιαννούλης. Αστοχή. Από τα 300 δευτερόλεπτα μέχρι τη λήξη θα κάνει και αλλαγή ο Άρης. Αλλά τώρα βγαίνει ο Στόχ με την μπάλα. Τον ακολουθεί ο Δελυζήσης. Το τελείωμα του Στόχ. Λόμπα είναι πολύ εύκολο για τον Χουλιάν. Απογοητευτικό για τον ΠΑΟΚ. Ο Τουρπέν κοιτάζει το ρολόι και τέλος.